Περαιτέρω προβλήματα προέκυψαν λόγω του κλεισίματο τη Ολύμπου Μπάνκ τη ΤΕΟΣ, δηλαδή συνεταιριστική τράπεζα Εύρου. Εκτό από του εργαζόμενου που κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο στην Αλεξανδρούπολη, πολλοί επαγγελματίε έμειναν χωρί POS καθώ αυτά έπαψαν να λειτουργούν. Μόλι η τράπεζα έβαλε λουκέτο. Εδώ και 10 μέρε, τώρα μία αναστάτωση στην αγορά, στου επαγγελματίε, αλλά και όχι μόνο. Αφορά το σύνολο των ανθρώπων που είχαν συναλλαγέ με την πρώην τράπεζα Εύρου, είναι Ολύμπου. το πρόβλημα για του επαγγελματίε προέκυψε αμέσως την επόμενη μέρα, ενώ μεν ενημερωθήκαμε από το δίκτυο της τράπεζας ότι ναι και οι καταθέσεις αλλά και όλη η όλη διαδικασία θα μεταφερθεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ε, παρόλα αυτά υπήρχαν αρκετοί επαγγελματίες οι οποίες συνειδητά είχαν επιλέξει την συνεργασία τους με την τράπεζα Ευρώ στηρίζοντας την τράπεζα Ευρώ, την πρώην τράπεζα Ευρώ Νίνο Ολύμπος, και είχαν αρκετοί από τους επαγγελματίες POS ε, μηχανάκια της, της τράπεζας ε, της Ολύμπους. Από την επόμενη μέρα κιόλας ε, αυτά τα μηχανάκια φυσικά τα τερματικά των POS δεν λειτουργούσαν αφού δεν υφίσταται πλέον η τράπεζα και μπήκαμε σε μια διαδικασία όπου ο καθένας ξεχωριστά θα έπρεπε να, με, να μεταφερθεί στην, ε, καταρχήν στην Εθνική Τράπεζα για να δει τη διαδικασία που του, προ, που του προσφέρει η, τράπεζα, η Εθνική ή κατ' επέκταση σε δεύτερο χρόνο να απευθυνθεί ...και σε, σε, άλλες, σε μία από τις άλλες συστημικές τράπεζες. Ο εμπορικό Σύλλογος Εύρω απέστειλε επιστολή στις συστημικές τράπεζες... ...με σκοπό να κάνουν προσφορά για μέλη του... ...έτσι ώστε σε περίπτωση συνεργασίας να έχουν ευνοϊκότερους όρους. Ο εμπορικό Σύλλογος τώρα με επιστολή προς όλες τις τέσσερις, υπόλοιπες τέσσερις... ...συστημικές τράπεζες ε, κα, τους έχουμε καλέσει να μας κάνουν μία προσφορά... ...για τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, μία εμπορία επιστολή έτσι ώστε σε περίπτωση συνεργασίας να έχουμε κάποιου ευνοϊκότερου όρους. Ευνοϊκότερου όρους λέγοντας αφενός μεν για την ετήσια συνδρομή των ε, τερματικών POS που κάθε επαγγελματία πλέον είναι υποχρεωτικό να έχει, και από την άλλη στα ποσοστά που κρατάνε για την κάθε συναλλαγή. Ε, είμαστε σε αναμονή. Παρόλα αυτά, θα πρέπει αυτή τη χρονική στιγμή τουλάχιστον, γιατί θα υπάρχει ένα κενό μέχρι που να προκύψει η απάντηση και αν υπάρξει κάποια θετική πρόσβαση με τι υπόλοιπε τράπεζε. Θα πρέπει να διαπραγματευτεί ο κάθε επαγγελματία, ο κάθε έμπορο, ο κάθε αυτοπασχολούμενο με μονομένα με μία άλλη τράπεζα που του προτείνουν.